ωραίο είναι αυτό, αλλά εάν μπορούσε να γίνει έτσι, όλες εμάς θα το κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχουν συνθήκες, πρέπει να υπάρχει προπόνηση, πρέπει να υπάρχει η σωστή αθλητική κατάσταση για να μπορούν τα παιδιά να αποδώσουν αυτό που μπορούν. Ίσως αυτό το αποτέλεσμα αφυπνίσει κάποιους και ρίξουν λίγο μια ματιά πάνω μας. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω, μια ματιά χρειαζόμαστε. Μεγαλουργούμε και έτσι. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν μας κοιτάγανε και λίγο. Τον τελευταίο καιρό έχει ενεργοποιηθεί η διοίκηση της ΑΕΚ, αλλά δείχνει να μην χωράει αυτό το τμήμα στην Αττική. Για κάποιο λόγο δεν μπορούμε σε κανένα γήπεδο, δεν μας δέχονται πουθενά, ούτε για αγώνες, ούτε για προπονήσεις. Αξιοπερίεργο πως σε τόσα γήπεδα δεν υπάρχει τρόπος να χωρέσει και κάπου αυτό το τμήμα που κάτι έχει να πει. Πάλι καλά που υπάρχουν και κάποιοι φίλοι σε τέτοια γήπεδα και μας τα δίνουν. Προσπαθήσαμε να βάλουμε το άθλημα σε πιο μεγάλα γήπεδα, στη Χαλκίδα, να βάλουμε 1.200 άτομα μέσα. Πιστεύω θα περισσεύανε και απ' έξω. Γιατί αυτή η ομάδα, όπως λες, κάνει ματσάρες. Το σημερινό παιχνίδι δηλαδή είναι κρίμα που δεν το είδε πολλοί κόσμος. Και κάποιο λόγο δεν είμαστε αποδεκτοί. Δεν ξέρω ποιος έχει ευθύνη σε αυτό, ποιοι έχουν παρέμβει, τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Γιατί το handball της ΑΕΚ έχει κάνει δύο επεισόδια σε όλα αυτά τα 10 χρόνια και αυτά το ένα το ξέραμε, το άλλο περίπου το περιμέναμε. Μας ακολουθούν οι φιλάθλοι σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουν πειράξει πουθενά και όμως είμαστε κόκκινο πανί για όλους. Ομοσπονδίες, γήπεδα, πολιτικούς παράγοντες. Δεν ξέρω τελικά τι φταίει. Πάντως και σήμερα η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, που θα μπορούσε σε ένα δύο γήπεδο που έχει 70 να έχει γίνει επεισόδιο. Δεν έγινε τίποτα πάλι. Με μια αντίπαλη η οποία θεωρητικά είχε ένα προηγούμενο από την περσινή σεζόν, δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας διώχνουνε. Η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει πολύ κοντά. Ελπίζω να μην τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Για μένα, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόκληση σε αυτούς τους πραγματικούς μάγκες με μη κεφαλαίο, οι οποίοι που το βρίσκουν και το κάνουν, ποιος ξέρει. Πρέπει να ρωτήσουμε την ψυχή τους. Εάν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια πραγματική βάση, το handball έχει αποκλειστεί από τους ελληνικούς αθλητικούς χώρους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και σήμερα χτίζονται γήπεδα τα οποία δεν χωράνε τις διαστάσεις του handball. Αυτό είναι μόνο πολιτιακό πρόβλημα. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν επηρεάσει πολιτικά έτσι ώστε να κλείνουν τα γήπεδα που χωράνε το handball. Πιθανότατα να είχαν διαβλέψει ότι σε όλη την Ευρώπη το handball είναι πολύ μεγάλο. Βλέπουμε τι αρένες γεμίζουν και πόσος κόσμος το παρακολουθεί. Και ίσως φοβόντουσαν ότι στη μικρή αγορά της ελληνικής κοινωνίας αυτό να ήταν. Να γινόταν εις βάρος τους. Και εντάξει, πιθανότατα εννοώ άλλα αθλήματα, τα οποία έχουν καταφέρει το 2010 να παραδώσουν στη Φιλαδέλφια ένα γήπεδο σχολικό, αλλά αν το σκεφτούμε ότι στο ημερήσιο πρόγραμμα του μαθήματος είναι επιβεβλημένο το handball στα σχολεία, θα έπρεπε το κλειστό που παραδίδουν να μπορεί να χωρέσει και αυτό το άθλημα που είναι μάθημα υποχρεωτικό στο σχολείο τους. Δυστυχώς παραδίδονται γήπεδα πανελληνίως ακόμα και σήμερα. Καταστρέφονται εκτάσεις, βάζοντας γήπεδα που είναι στα 34 μέτρα, στα 33. Γκρεμίστηκε το γήπεδο των Αγίων Αργύρων που χώραγε handball και το κάνανε μικρότερο. Πρέπει να κάνουν παρέμβαση για να χωράει περίπου το handball, πάλι δεν χωράει. Στο Πανιόνι έγινε το ίδιο. Τα ίδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αλλιώς. Νομίζω ότι είναι υποδιωγμό το άθλημα και πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί πια και όχι ο καθένας για το μικρό ομαδικό του συμφέρον και να πολεμήσουμε όλοι μαζί γιατί αυτό το άθλημα μπορεί να γίνει μεγάλο στην Ελλάδα. Είδαμε τελικούς με 5 και 6.000 κόσμο και δεν άνοιξε μύτη. Είδαμε όταν οι υπόλοιποι παίζανε στα νησιά για να πάνε 30 φιλάθλοι να παίζουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ με φιλάθλους στην Πάτρα και να είναι μαγικό. Και πιστεύω ότι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Πηλαία είναι ένα ακόμα γεγονός που θα πρέπει να μείνει στην ιστορία του αθλητισμού ως σημαντικό και ευχάριστο.